Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Χαρούμενο σπίτι». Μία εκπομπή που κάθε φορά φροντίζει να είναι λίγο διαφορετική από τις προηγούμενες. Μία εκπομπή που φροντίζει αυτή την ώρα της Τρίτης, όταν εσείς παίρνετε το τηλεκοντρόλ και μας βάζετε στο δικό σας σπίτι, που το δικό σας σπίτι από όπου κι αν είναι, από όποιο χωριό της Κύπρου ή της Ελλάδας ή από όποια πόλη κι αν είναι, μας στέλνετε τη δική σας αγάπη και την αισιοδοξία ότι πρέπει να συνεχίζουμε. Αποφάσισα σήμερα να φορέσω την παραδοσιακή στολή του Βρακά για να τιμήσω τις παραδόσεις της Κύπρου που τις ξεχνάμε. Μιας και εκπομπή παίζει στην Ελλάδα, ήθελα με αυτή την παραδοσιακή στολή να καλωσορίσω μια εξαιρετική καλεσμένη, την Τατιάνα Στούπακ, η οποία τιμά την Κύπρο, ήρθε από τη Ρωσία, κάνει πράγματα στην Κύπρο, είναι και επιχειρηματίας και μια εξαιρετική μουσικός, την οποία γνωρίζουν ανά τον κόσμο, από το έργο σου και την καριέρα σου που κάνεις στο εξωτερικό, αλλά και την προσφορά σου στην Κύπρο. Και έτσι με την παραδοσιακή αυτή η κυπριακή στολή θέλω να σε καλησπερίσω. Θέλω να σου πω, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ που με κάλεσατε. Αν και Ρωσίδα, νιώθω ότι θα μιλήσεις πιο πολύ από μένα σήμερα, γιατί λένε ότι σας φέρνω και δεν σας αφήνω να μιλήσετε, ενώ σας αφήνω και μιλάτε. Εντάξει, ευχαριστώ να μιλήσω εγώ. Να σας πω, μόλις τώρα ήρθα, όχι τώρα, αλλά πριν 5 μέρες, πήγα στο πιο ψηλό βουνό της Αφρική, Κιλιμαντζάρο, είναι 5.895 μέτρα, ναι. Και πήρα μαζί μου ρωσικό μουσικό όργανο που έπαιξε πάνω. So, και έβαλα το φλάκ της Κύπρου πάνω. Είναι πρόγραμμα, είναι κάτω από την αιγίδα του πρόεδρου μας, Νίκο Αναστασιάδη, να πάρουμε μαζί μας το φλάκ της Κύπρου στα πιο ψηλά βουνά στην πλανήτη. Και ήδη πήγα στο Έλμπρους, ήταν καλοκαίρι. Πέρσι πήρα το πιάνο μου εκεί. Τώρα πήγα μαζί με γκούσελι και έμειναν μου ακόμα 5. Εσύ ποιο όργανο έπαιξες σε αυτό το ψηλό βουνό? Ονομάζεται γκούσλι. Είναι ρωσικό, traditional. Είναι σαν harp που παίζεις έτσι. Εσύ το αγαπημένο σου όργανο που παίζεις ποιο είναι? Το πιάνο? Το πιάνο, το βέβαια, πιάνο. Γιατί ναι, σπούδασα όλη την ζωή μου. Και τώρα έχω και σχολείο και κάνω και συναυλίες. Αρχικά θέλω να σε ρωτήσω, να μου πεις πώς με βλέπεις με την παραδοσιακή στολή. Γιατί όταν μπήκα μέσα στο στούντιο, εσύ ήσουν έτοιμη, γιατί μετά θα πάω να κάνεις ένα εξώφυλλο για ένα περιοδικό. Και θέλω να μου... Σε είδα ενθουσιασμένη. Γιατί ενθουσιαστήκες τόσο πολύ? Γιατί αρέσει μου πάρα πολλά όλα τα traditional σε οποιαδήποτε χώρα. Ναι, είναι κάτι unique που δείχνει... Την παράδοση, την προσωπικότητα. Εσύ περίμενες ότι θα εμφανιστώ και θα σου κάνω την έκπληξη? Ήταν πολλά ωραία. Άρεσε μου. Της λέω στο τηλέφωνο, όταν ήταν να έρθω εδώ στην εκπομπή της, λέω... Θα έρθω, αλλά θα έρθω κάπως διαφορετικά και θα είναι λίγο διαφορετική η ύπαρξή μου εδώ στην εκπομπή. Νιώθω πολύ άνετα που είμαι με την παραδοσιακή στολή. Δεν ξέρω αν θα το υιοθετήσω να είμαι σε κάθε εκπομπή έτσι, αλλά θεωρώ ότι είναι μια καλή, όχι ενέργεια, είναι μια καλή... Ούτε πράξη, πώς θα το πω τώρα, έχω κολλήσει. Είναι μια καλή ευκαιρία να τιμήσουμε την παράδοση του τόπου μας. Θα έφερνα και γλυκά παραδοσιακά να σε κεράσω, όπως σουσούκο ή παλουζέ, αν το ξέρεις. Ναι, σίγουρα ξέρω και ξέρω πότε κάνουν παλουζέ στα βουνά. Αλήθεια? Και, ναι, και μια φορά πήγα πάνω και έκανα παλούζα. Γι' αυτό σε εκτιμώ και σαν προσωπικότητα, αλλά και ως μια μεγάλη στάρ της μουσικής, καθώς οι παραστάσεις που κάνεις και στο Κούριο και σε οποιοδήποτε θέατρο το γεμίζεις με την αγάπη σου για τη μουσική, αλλά και με την αγάπη σου για τον άνθρωπο. Γιατί ξέρω ότι τα περισσότερα πράγματα που κάνεις όσον αφορά τη μουσική παιδεία, γιατί έχεις έρθει σε ένα παιδικό κανάλι, το οποίο στηρίζεται και απαρτίζεται από τηλεθεατές που είναι παιδιά και γονείς. Εδώ πέρα απαρτίζεται από εξαιρετικούς στο σταθμό, εξαιρετικούς συνεργάτες που αγαπάνε αυτό που κάνουν και σκέφτονται πάντα το καλύτερο για τον τηλεθεατή, μαζί τους και εγώ που, αν με ρωτάς,
Εγώ μπροστά σε όλους αυτούς είμαι απλά το κουμπί που το πατάς για να κινήσει και να αρχίσει αυτή η όμορφη ατμόσφαιρα που είναι εδώ πέρα. Ναι, θέλω για τα μωρά να πω ότι επειδή έχω σχολείο και λέω είμαι μάμα με όλα τα μωρά που πηγαίνουν στο σχολείο μου, σαν δεύτερη μάμα βέβαια, και αγαπάω τα μωρά και θέλω νιώσω είναι σαν το σπίτι και είμαστε μια οικογένεια και συνέχεια κάνουμε συναυλίες ή κάτι. Φέτος, που θα είναι καρναβάλι στην Κύπρο, ναι. Έχω δική μου ομάδα, ονομάζεται Super Tati and the Band. Και εμείς θα ντυσούμαστε σαν το πιάνο, θα είναι και κουρούες και αγόρια και κάνουμε τώρα στολές και πριν να έρθω εδώ πήγα στην Ράφτινα και δοκίμασα και στολή. Τι στολή θα φορέσεις? Όλα μωρά θα είναι με το πιάνο. Θα είναι με το πιάνο. Μαύρο άσπρο με το πιάνο, θα οπλήκτρα το πιάνο. Και... Α, ένα λεπτό για να καταλάβω. Με λίγα λόγια μου λες ότι θα κάνετε άρμα. Ναι, ήδη έκανα. Α, μια χαρά. Ναι. Η σχολή σου. Ναι, σχολή μου. Μια χαρά. Και το θέμα θα είναι... πλατφόρμα να μας πάρει. Μια χαρά. Ναι, και γράφουμε τώρα στολίες. Όποιος θέλει, μπορεί να μου τηλεφωνήσει 99-140-240 και να κάνει register στην ομάδα μας με τα μωρά. Θέλω να ξαναπείς ξανά το τηλέφωνο σου, ναι. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει με την Τατιάνα να μπουν μαζί στο άρμα της. 99-140-240. Σου εύχομαι τα καλύτερα γι' αυτό και θέλω να σε πάρω λίγο για το φιλανθρωπικό σου έργο. Ξέρω ότι πολλές φορές δεν θες να μιλάς για αυτά που κάνεις, γιατί είσαι χαμηλών τόνων, αλλά επειδή κάνεις τόσο σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο και βοηθάς τόσες πολλές φτωχές οικογένειες, θέλω να σε ευχαριστήσω και να σε ευχαριστήσω κιόλας που το κάνεις, γιατί μου αρέσει να ευχαριστώ άτομα που έχουν επίπεδο, που στηρίζουν ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και με το έργο τους μας δίνουν και εμάς κάποια χαστούκια για να παραδειγματιστούμε και να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για το φιλανθρωπικό σου έργο. Ναι, για φιλανθρωπία που κάνω, υποστηρίζω ένα μοναστήρι στο Μονάγκρι, υποστηρίζω τον Τέλετον, θα έχουμε συναυλία για τον Τέλετον, 18 του Μάρτη. Το Τέλετον, ναι. Ένα Institute of Genetics. 18 του Μάρτη στο Central Hellenic Bank στην Λευκοσία. Θα κάνω ακόμα 23, νομίζω, του Απρίλη. Στην Πάφο είναι φιλανθρωπική συναυλία για τα σκυλάκια και γατάκια που χρειάζονται καυτή βοήθεια, γιατί έχουμε πάρα πολλά shelters. Αδέσποτε. Ναι, και εγώ, ας πούμε, σπίτι μου έχω σκυλάκι, 2 γάτους, 2 ακουάριουμ, 2 καναρίνια και ακόμα τώρα να πιάσω και ακόμα και ένα παπαγάλο. Τα ζώα μου αρέσουν πάρα πολλά και υποστηρίζω και αγαπώ. Διότι, συγγνώμη, απλά να σκεφτείστε αν ένα σκυλάκι ή γατάκι που δεν έχει σπίτι και πώς νιώσεις, δεν μπορεί μόνος του να βοηθήσει αυτό. Πώς... πρέπει να τους προσέχουμε. Και θα έχω συναυλία 30 του Γενάρη στο Ριάλτο, η ώρα 7.30 το βράδυ. Είναι από την αιγίδα της Άντρια Αναστασιάδη και Μητροπολίτη. Αυτή η συναυλία είναι unique, διότι είναι πρώτη φορά στην Κύπρο που να παίζω 2 ώρες μόνο θα είμαι εγώ και το πιάνο μου. Και θα είναι πολλά ωραία κομμάτια, δηλαδή σαν Moonlight Sonata, Φιουρελίς, Bach, Μαρία, τα πιο γνωστά κομμάτια του Chopin. Θα είναι κλασικά κομμάτια, γνωστά 2 ώρες στο Ριάλτο και όλα τα net process τι να κερδίσουμε θα δώσω στην εκκλησία Άγια Ματρώνα. Αγία Ματρώνα. Αγία Ματρώνα. Ναι, είναι στην κάτω Πολυμίδια, εδώ κοντά στην υπηρεχή μας. Είναι παλιά εκκλησία και θέλει ανακαίνιση. Θέλω να βοηθήσω... Μήπως είπες Αγία Μαρίνα. Όχι, Ματρώνα. Ματρώνα. Ναι.
Είναι, τώρα να σας πω πιο ακριβώς, δίπλα. Γιατί πρώτη φορά έχω ακούσει αυτή την Αγία. Ναι, γι' αυτό θέλω να την μάθουν. Για την μάθουν. Ναι, αυτή την εκκλησία. Δηλαδή είναι Holy Temple of Archangel Michael, στην κάτω Πολεμίδια, και δίπλα έχει Chapel of Saint Matrona Μονοβολικός. Μονοβολικός. Εύχομαι όλα αυτά που κάνεις να έχουν την ίδια ανταπόκριση με το θετικό σου χαρακτήρα. Έχεις έρθει στο χαρούμενο σπίτι και όχι μόνο το κάνεις χαρούμενο. Μπορώ να σου πω ότι αξίζεις να έρχεσαι πιο συχνά και να εισβάλλεις στο πλατό μας, να εισβάλλεις στις ζωές μας και στις ψυχές μας και ως χαρακτήρας και ως άτομο. Θέλω να μου πεις, ερχόμενη σε επαφή με παιδιά μικρά, πώς τα αντιμετωπίζεις, έχουν όραμα για τη μουσική? Ναι, βέβαια. Εμείς έχουμε ομάδες, ας πούμε, από ηλικία 3-5 χρονών. Αλήθεια, το πιο μικρό σου είναι 3 χρονών. Ναι, και, αλλά... και αρχίζουν με πιάνο ή με φωνητικά, τι τους κάνεις? Όχι, πρώτα κάθονται και ακούν και βλέπουν fairy tale. Δηλαδή, μπορούν με μουσική. Έχω γυναίκα όποια παίζει πιάνο, so είναι live μουσική. Άλλοι που λέει ιστορία, το fairy tale, και μωρά βάλουν καπέλα από το fairy tale ή κάτι και παίζουν ρόλα μαζί, όλοι μαζί. So, ας πούμε, είσαι ποντικός, εγώ είμαι, ας πούμε, αλουπός και θέλω να σε πιάσω και εμείς βορούμε. So, είναι, πρέπει να είναι με ρύθμο, δηλαδή ακούν μουσική, ρύθμο, τραγουδούν. Μετά πηγαίνω στο άλλο δωμάτιο και ζωγραφίζουν αυτό το fairy tale. So, έχουμε και αυτό και μετά έρχονται πίσω, τελειώνουν το fairy tale και πηγαίνουν σπίτι. So, είναι για μαθήματα για πιο μικρές ηλικίες. Μετά από ηλικία 5 χρονών αρχίζουν μαθήματα προσωπικά που είναι μόνο μωρό και δάσκαλος. Και μπορείτε να διαλέγετε όποιο θέλετε μουσικό όργανο, έχουμε από όλα. Το πιο εύκολο για να το μάθουν ποιο είναι? Δηλαδή, αν εγώ έρχομουν εκεί πέρα για να μάθω κάποιο όργανο, τι θα μου πρότεινες να μάθω? Όχι, πρέπει να είναι το θέλεις, τι σου αρέσει, τι θέλεις εσύ. Διότι έτσι, ας πούμε, εγώ παίζω μόνο πιάνο, επειδή σπούδασα πιάνο. Αλλά επειδή έχω στόχο να πάω σε πιο ψηλά βουνά, στην πλανήτη, είναι αυτά. Σε μέχρι τώρα κόσμια. Σε πόσα έχεις πάει? Έμασα 2. Άρα σου έχουν μείνει ακόμη 5. Ναι. Θες να πας και στο Everest? Ναι, σίγουρα να πάω και εκεί. Αλλά εσένα ξέρεις τι, το διαφορετικό με εσένα είναι ότι θες να πας και να παίζεις και ένα όργανο σε κάθε αυτό. Ναι. Είναι το ίδιο όργανο που παίζεις ή διαλέγεις κάτι διαφορετικά? Γι' αυτό, γι' αυτό λέω ότι εγώ έμασα τώρα γκούσλι, δεν το ήξερα. Βρήκα δασκάλα από Μόσχα και online έκανα μαθήματα, γιατί εδώ δεν έχει έτσι μουσικό όργανο, κανένας δεν ξέρει να παίζει. Έμασα σε 4 μέρες, σε 4 μήνες έμασα και πήγα στο Κιλιμαντζάρο. Τώρα να πάω στο Ακονκάγουα, είναι στην Αργεντίνα, πιο ψηλό βουνό της South America. Και να παίζω ουκουλέλη. So, τώρα ήδη αγόρασα ουκουλέλη. Ουκουλέλη είναι μίνι γιτάρ. Okay. Ναι, τόσο. So, και να μάθω, ειδικά special γι' αυτό, να παίζω ουκουλέλη. Μετά αποφασίστηκα ακόμα τι μουσικό όργανο θα είναι. Αλλά να δούμε. Γι' αυτό λέω, εσύ πρέπει να ξέρεις τι θέλεις. Γιατί αν δεν έχεις μεγάλο το vision που να θέλεις... Εγώ στο σχολείο έπαιζα λίγο πιάνο και έκανα και κάποια μαθήματα φωνητικής. Είχα μάθει στο πιάνο έτσι ένα-δύο τραγούδια, αλλά και αυτό το ρυθμό που παίρνεις για να κάνεις μαθήματα φωνητικής μέσω του πιάνου. Ναι, το άγιαο, πώς το λέει, ούτε καν τα θυμάμαι. Και ήταν έτσι πολύ όμορφες, αγνές, σχολικές στιγμές που όλοι τις θυμούμαστε με αγνότητα και αγάπη για τη μάθηση. Πόσα παιδιά έχεις στο σχολείο σου? Στο σχολείο, περίπου 100. 100 παιδιά. Mm-hmm. Σου αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί ξεκίνησες μόνη σου, έχεις έρθει στην Κύπρο, έχεις περάσει και δύσκολα, γιατί είναι ωραίο να τα... Κάνουμε όλα να φαίνονται όμορφα, αλλά έχει αγωνιστεί. Είναι μια γυναίκα που χρειάζεται συγχαρητήρια.
Έχει χάσει στο παρελθόν και τον άντρα σου ναι, και είχε πάθει λίγη κατάθλιψη. Ναι, είχε τρία χρόνια που πέσανε. Ναι. Ναι. Αλλά η μουσική, και δίνω βήμα όχι για να κάνουμε reality εδώ πέρα, ούτε για να το παίξουμε καλή και ευαισθητή, που είμαστε, ναι, γιατί είμαστε και ευαισθητοί και είναι καλό να το δείχνουμε και να το λέμε. Καλύτερα βέβαια είναι να μας το λένε άλλοι για μας, αλλά επειδή είμαστε τόσο αυθορμητοί, ας το πούμε κι εμείς, και μέσω της μουσικής κατάφερες την κατάθλιψή σου, που σε είχε ρίξει ψυχολογικά, δηλαδή έβλεπες παντού μαύρα, είπες ότι θα σηκωθώ πάνω, θα συνεχίσω με τη μουσική, θα βοηθήσω τον κόσμο το φτωχό. Και έτσι σήμερα είσαι ξανά η Τατιάνα Στούπακ, η star. Η Τατιάνα που βγαίνει πάνω στη σκηνή και ακούει αρκετό χειροκρότημα από τους ακροατές που τους αρέσει η μουσική και αγαπάνε τη μουσική και σε ξέρουν αρκετός κόσμος και εκτός Ρωσίας και εκτός Κύπρου και σε πολλές χώρες του κόσμου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ναι, πραγματικά, εκεί με βοηθούσε, είναι η ζωή μου τώρα, το σχολείο μου, και απολαμβάνω όλα ό,τι κάνω. Και βέβαια, σκέφτομαι, διότι ο κάθε ένας μπορεί να πάσει κάτι ξαφνικά, ποτέ δεν ξέρεις. Και αν μπορώ να βοηθήσω, γιατί δεν θα το κάνω. Εμείς όλοι πρέπει να βοηθήσουμε τους άλλους, ο οποίος χρειάζεται βοήθεια. Γιατί μπορεί αύριο εγώ να χρειαστώ βοήθεια ή Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτή η γυναίκα, η Τατιάνα, με πολύ απλά ελληνικά, τα πολύ απλά ελληνικά που ξέρει, γιατί θεωρώ ότι μιλάς αρκετά καλά, γιατί το προσπαθείς και το παλεύεις και είσαι έτσι και τσαπερδόνα, θα έλεγα, δηλαδή τσαχπίνα, με τη γλώσσα σου και το λόγο σου, γιατί το θέλεις και μεταδίδεις τη θετικότητα σου. Τι ζώδιο είσαι? Δίδυμος. Α, είσαι επικοινωνιακή, γι' αυτό μιλάς έτσι ωραία. Θα σε φέρω να κάνουμε μαζί εδώ την εκπομπή, να δεις, θα περάσουμε ωραία. Ό,τι λέει, θέλω να βοηθήσω, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς θα σταφέρει η ζωή, γιατί κάποτε μπορεί να χρειαστώ κι εγώ βοήθεια. Άρα λειτουργείς με βάση του κάρμα, ότι ναι, προσφέρεις, γιατί αυτό θα επιστραφεί πίσω, αλλά το κάνεις κιόλας για τη δική σου την ψυχή, για να νιώθεις εσύ όμορφα. Τι άλλο κάνεις που σε κάνει να νιώθεις όμορφη? Τα χόμπι μου είναι το climbing στα βουνά τώρα τελευταία. Okay. Βασικά όμως κάνω υπασία, παίζω τένις. Υπασία θέλω κι εγώ να αρχίσω. Ναι, πολλά ωραία. Έτσι με το ζώο, ξέρεις, που σε ένα κεντρινιώσει και πάλι, αφού είπα σας ότι μου αρέσουν τα ζώα και σκέφτηκα και να αγοράσω ένα άλλο για μένα να είναι δικό μου. Σε λίγο θα μου πεις ότι θα πάρεις και ελέφαντα μέσα στο σπίτι. Ο ελέφαντα, όχι. Άλογο όμως, νομίζω έχεις τις υποδομές εκεί, γιατί είναι τεράστιο το σπίτι, άρα μπορείς κάπου να το βάλεις. Θες άλογο με άλογο ή μπορεί και ένα μικρό πόνι, ας πούμε. Όχι. Άλογο με όποιο να κάνω ασκήσεις μου, να κάνω βόλτα. Με στείλε μεσό με το άλογο, πού να πας? Όχι, κάνω μαθήματα στο κούριο, εκεί είναι το σχολείο. Εκεί έχει άλογα στο κούριο, δεν ήξερα. Ήξερα για τις άλλες εκεί, μετά τη Γερμασόγεια, που έχει κάποιες περιοχές που κάνουν μαθήματα. Στο κούριο ακριβώς εκεί πριν. Ναι, κάτω που είναι παραλία, πριν. Θέλω να μου υποσχεθείς, επειδή και εμένα μου αρέσουν τα λόγα, ότι μία μέρα θα με πάρεις και εμένα να κάνουμε μαθήμα μαζί. Εντάξει. Και να βγάλουμε και ωραίες φωτογραφίες. Είναι πολλά ωραία. Και μπορείς να πάρεις το άλογο και να πάεις δίπλα από θάλασσα, να απολαμβάνεις. Δηλαδή είναι όλα natural. Άλογο, θάλασσα, ήλιος, αέρα. Και έτσι, πάρα πολλά ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω πόσο χρόνο έχουμε ακόμη για να ολοκληρωθεί αυτή η εκπομπή. Έχουμε 3 λεπτά μαζί σου. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που από τον πολύτιμο σου χρόνο, από τα εξώφυλλα των περιοδικών, από το σχολείο που έχεις 100 μωρά μικρά από 3 χρόνων μέχρι ποια ηλικία. Έχω και μεγάλους. Έχεις και μεγάλους. Ναι, δηλαδή και γονείς τα μωρά. Α, μπορεί να φέρουν το παιδί τους εκεί και μετά να έρθουν και οι γονείς. Ή ας πούμε, γιος, έχω έτσι περίπτωση, ένας γιος κάνει γιτάρα και μάμα κάνει πιάνο την ίδια ώρα. Την ίδια ώρα. Άρα έρχονται την ίδια ώρα μαζί. Είναι πάρα πολύ τυχεροί που σε έχουν. Είμαστε κι εμείς πάρα πολύ τυχεροί που σε έχουμε στην Κύπρο. Είσαι εξαιρετικά καλή στην επικοινωνία και στο πώς να προσφέρεις και τη γνώση σου, αλλά και την αγάπη σου για τη μουσική.
Έχεις δεχτεί αρκετές φορές συγχαρητήρια και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος συχνά πυκνά σε καλεί για εκδηλώσεις στο Προεδρικό Μέγαρο, που είναι μεγάλη τιμή για σένα. Ναι, πήρα και βράβευση από τα χέρια του που βοηθήσε τον Τελετών. Και φέτος, να θέλω να σας πω, έτσι, μυστικό, 13 του Ιουνίου, που είναι γενέθλια μου, θα παίζω στο Προεδρικό Μέγαρο να γιορτάζω γενέθλια μου πάλι για charity. Θα είναι τώρα για Κύφα. Για το Κύφα. Ναι. Και να παίζουμε όρκεστρα. Κοντάκτορ θα είναι Πέτρος Τηλιανού και μουσική εμείς θα βρούμε από Κύπρο. Θα είναι, εγώ ξέρω τι να παίζω, θα είναι Greek Piano Concerto. Πάρα πολλά ωραία. Και να φέρω και τους τραγουδιστές σοπράνο τενόρος φίλοι μου από την Ρωσία, όπως κάθε χρόνο έρχονται. Φέτος θα είναι κάτι πάλι καινούριο για μένα και για Κύπρο, που να παίζω εγώ με όρκεστρα. Θέλω να σου πω ξανά και ξανά ότι είσαι μία γυναίκα πρότυπο για τη ρωσική και κυπριακή κοινωνία και την ελληνική, γιατί η εκπομπή αυτή παίζει και στην Ελλάδα την ίδια ώρα που παίζει εδώ, παίζει και στην Ελλάδα. Το άσπρο σου πάει παραπάνω, είναι πολύ πιο τηλεοπτικό. Μπράβο σου που το έχεις αλλάξει. Είμαστε άμεση εκπομπή, τι να κάνω. Περνάνε κόσμος, τους βλέπω, δεν μπορώ να μην τους χαιρετήσω. Γιατί αυτό που είμαστε εδώ είναι η αλήθεια μας, είναι η επικοινωνία μας. Έχει μπει και ένας κύριος που με έχει πιστέψει πάρα πολύ. Δεν θα πω το όνομά του, αλλά τον αγαπάω πάρα πολύ και αυτός με στηρίζει, γιατί έχει δει στο πρόσωπο μου το επικοινωνιακό μου ταλέντο, όχι μόνο στη δημοσιογραφία αλλά και στην παρουσίαση, γιατί πρώτα απ' όλα είμαι δημοσιογράφος και μετά όλα τα άλλα. Γιατί το έχω πει ξανά και ξανά ότι εμείς εδώ πέρα, πολλοί παρουσιαστές στην Κύπρο και στην Ελλάδα θεωρούν ότι είναι αυτοί το Α και το Ω, ενώ εμείς είμαστε απλά από το δάσος, είμαστε ένα παγκάκι, ας πούμε, που μπορεί να κάτσουν οι περαστικοί και να μας δούνε. Θα στο μεταφέρω έτσι. Πολλές φορές δεν πρέπει να νομίζουμε ότι επειδή κάνουμε μια εκπομπή ή κάνουμε κάτι, ότι θεωρούμαστε και ξαφνικά κάτι. Απλά εδώ πέρα είμαστε όλοι περαστικοί. Κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα μπορούμε, ανθρώπινα, τυπικά και σωστά. Γιατί όταν πολλά άτομα δουλεύουν για μια παραγωγή, πρέπει να τα σεβόμαστε και πρέπει να τα στηρίζουμε. Εμείς είμαστε η αρχή και εσείς το τέλος. Και κάποτε εσείς είστε το τέλος και εμείς η αρχή. Πώς τα λέω, όποτε έρχεσαι εσύ εδώ πέρα, με κάνεις να φαίνομαι ποιητής. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Και εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσατε και παίρνω ωραία, καλά και χαίρομαι να μοιράζω μαζί σας αυτό που κάνω. Και θα σας περιμένω 30 του Γενάρη στο Ριάλτο, η ώρα 7.30 το βράδυ, στην συναυλία μου, να υποστηρίζουμε, να βοηθήσουμε στην Άγια Ματρώνα Chapter, είναι της εκκλησία. Η εισιτήρια είναι μόνο 15 ευρώ, εγώ πιστεύω ότι... Είναι πανεύκολη. Ναι. Είναι από την αιγίδα του Μητροπολίτη, ναι, ο οποίος μας στηρίζει και τον ξέρει και ο Γιώργος μας εδώ. Λοιπόν, έχεις πει πολλά, έχεις μιλήσει πιο πολύ και από μένα και γι' αυτό σε έχω φέρει εδώ πέρα, για να μην λένε ότι δεν μιλάνε οι καλεσμένοι, μια χαρά μιλάνε, ζωντανό παράδειγμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, θέλω να σας υποσχεθώ ότι είμαι εδώ, ότι δεν φεύγω. Είμαι εδώ και θα συνεχίσω να είμαι εδώ για σας, για τους τηλεθεατές του Smile, για όλους εσάς τους τηλεθεατές, τους διαφημιστές, για όλους εσάς που είστε έξω σε όλα τα χωριά της Κύπρου. Μου στέλνετε κάτι μηνύματα από το Ακάκι, από την Περιστερώνα, από το Παραλίμνη, από την Ξυλοφάγου. Φιλιά πολλά! Θέλω να σας πω φιλιά πολλά. Σας αγαπώ και εσάς όλους που είστε εδώ στο στούντιο και στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται κάτι email εδώ στην εκπομπή, από την Πάτρα, από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω ποιο, ρε παιδιά, να πρώτο ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ όλους και πιο πολύ εσάς που με πιστέψατε στην αρχή και εσάς που με πιστεύετε τώρα. Φιλιά πολλά, καλό υπόλοιπο, καληνύχτα σε όλους. Δίνω ραντεβού κάθε Τρίτη στις 9.30 εδώ στο Smile. Στο Smile που αγαπάτε, όλοι εσείς που το βλέπετε από το πρωί μέχρι το βράδυ, φιλιά πολλά, γεια σας, καλό σας βράδυ.